αλλά για έναν εξήγητο τρόπο μετά την αγκριτήση του αποτέλεσμα ήταν να ανοίγεται περισσότερο. Πιστεύεις ότι αυτό το σημείο το οποίο κρίθηκε και το πιο δυναμικό της ομάδας σου. Ναι, κάναμε πιστεύω ένα μισό ώρα μέχρι να πάρουμε τον γκολ πολύ καλό. Προηγηθήκαμε, ήταν όλα ιδανικά. Όπως είπατε και εσείς, χωρίς λόγο ανεβήκαμε μπροστά με τον γκολ και δεχτήκαμε το 1-1. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε, είναι δύσκολη συνέχεια. Πρώτη φορά πιστεύω η ΑΕΚ φυσικά είναι στην βαθμολογική κατάσταση. Πρέπει όλα τα παιδιά να δείξουμε όσο μπορούμε το καλύτερο μας σε αυτό για να βγάλουμε την ΑΕΚ στην ΑΕΚ από να διέξω. Είναι κρίμα. Είναι μικρή, έχουμε ταλέντο. Πρέπει όλα να δώσουμε ό,τι έχουμε δεν έχουμε. Αν τον έχει λίγε μέρε στην ομάδα, αλλά πιστεύει με αυτό που έχει δει και όπω έχει ζήσει στον πρώτο γύρο, είναι να στρέψει την κατάσταση στην ΑΕΚ. Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να το πιστέψουμε όλοι οι παίκτες. Όλοι που είμαστε στην ΑΕΚ πρέπει να το πιστέψουμε. Γιατί άμα το κρατήσουμε, ειδικά από το δεύτερο γύρο τώρα, δεν έχει. Πετάξουμε τα παδοσφαιρικά για να φύγουμε. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να τα πιστέψουμε όλα τα μάτς. Κάθε μάτς είναι τελικό. Θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν δυνατότητες όλοι που είμαστε στο ρόστερ. Και πρέπει να κάνουμε νίκες για να βγούμε και να βγούμε από το δεξιό. Χωρίς νίκες δεν γίνεται. Τον Αστέρα Τρίπολης πόσο είναι σήμερα?